ίδια συλλογή θα ακούσουμε ένα βιωματικό διήγημα του Τίτου Ενία που έχει τον τίτλο «Πολεμώντας» και που μεταδόθηκε στις εκπομπές που λέγαμε προηγουμένως στο ραδιόφωνο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν γιορτάζανε την 28η Οκτωβρίου του 1953. «Πολεμώντας». Όταν χτυπήσανε οι καμπάνες στο χωριό μου και μαζεύτηκε ο κόσμος και είπε ο παπάς και ο πρόεδρος πως έχουμε πόλεμο, με ζήγωσε ο μπάρμπας μου Αλέξης που έχει μπακάλικο στο χωριό, μου το έδωσε και μου είπε «Πάρτο, τούτο δω το Δευτέρι, θα σου χρειαστεί, ξέρω κι εγώ από πόλεμο». Όταν ήμουν στη Μικρά Ασία δεν είχαμε χαρτί να γράψουμε γράμμα και γράφαμε στα πακέτα από τσιγάρα. Στα τσιγάρα του Καραβασίλη που είχαν ζωγραφισμένο τον γέρο του Μωριά, του Καρέλια που είχαν τον Πετρόμπεϊ με τις μουστάκες, του Λέρτα που είχαν μια βαρκούλα με πανί, του Καραμπίνη τα χειροποίητα, με ένα λόγο στα πακέτα τα τσιγάρα που μας στέλνανε τότε τα συρταρωτά που γράφανε στο ένα μέρος «Όθησον» και έσπρωγνες με το δάχτυλο και προχώραγε το συρταράκι και φαινόντουσαν σαν τσιγάρα. Πάρτο το λοιπόν τούτο το Δευτέρι, θα σου χρειαστεί. Εκτός από τα πρώτα φύλλα που έχω γραμμένα κάτι παλιά περισσέγγια, το άλλο είναι άγραφο. Δεν μου χρειάστηκε όμως το μπακαλοδεύτερο του μπάρμπα μου τα λέξη, γι' αυτό που μου το έδωκε. Εδώ, πάνω στα χιόνια της Αλβανίας, όταν φτάσαμε δεν είχαμε καιρό για γράψιμο. Παίζαμε κυνηγητό. Εδώ τους έχουμε, εκεί τους έχουμε, γιατί για αυτούς βρίσκαμε στο δρόμο πεταγμένες κουβέρτες, καρποστάλια με εικόνες του Πάπα και κόκκινες παφιλένιες χειροβομβίδες. Και όταν τους φτάσαμε και μπορούσαμε να κάτσουμε λιγάκι πολεμώντας κιόλας, μας μοιράσανε κόλλες και χαρτί και δελτάρια. Έτσι δεν μου χρειάστηκε το Δευτέρι του μπάρμπα του Αλέξη. Και σήμερα που το βρήκα να μου πιάνει τόπο άδικα στο γυλιό μου, είπα να το πετάξω. Μα σκέφτηκα, γιατί να πάει χαμένο. Και αποφάσισα να γράψω στο Δευτέρι το βίο και την πολιτεία μου. Δηλαδή, πώς ο Γιάννης Καλογερόπουλος, δεκανέας της κλάσεως 1936, ήρθα εδώ στην Αλβανία να κάνω το χρέος μου και να πολεμήσω που με κάλεσε η πατρίδα. Τα πρώτα που θα γράψω όλα γρήγορα, όπως γεννήκανε γρήγορα και βιαστικά, που μου δώσα ρούχα στο άψος βίστα στο Σύνταγμα το ένατο, που παρουσιαστήκαμε, που μας δώσανε όπλα γεμάτα ακόμη γράτσο από τις αποθήκες, που βάλαμε στο σακίδιο λίγη τριμμένη γαλέτα και κεφαλοτήρι μου χρειασμένο, που μπήκαμε στο τρένο, άντρες 18 ή 4, και ενώ αυτό έτρεχε πάντοτε μες τη νύχτα για το φόβο του βομβαρδισμών, λέγανε «Δε βαριέσαι». Εμείς όλοι ροκανίζαμε τη γαλέτα, φουμάραμε απανωτά τα τσιγάρα της κούτας που μας δώσανε και τραγουδούσαμε. «Το χωριό τα αφήνουμε, τα αφήνουμε. Τους δικούς μας χαιρετάμε, χαιρετάμε. Πάμε να φρουρίσουμε της πατρίδας την τιμή, την τιμή. Είμαστε όλοι λεβέντες, όλοι διαλεχτά παιδιά και μες στη φωτιά με γερή καρδιά θα ρηχτούμε όλοι μας». Ύστερα κατεβήκαμε από το τρένο και αρχίσαμε πορεία. Πορεία με βροχή, με χιόνι, με χαλάζι, με βοριάδες και αστροπελέκια. Και κάθε τόσο η σάρπιγγα σάρπιζε. «Προχωρείτε, προχωρείτε, προχωρείτε». Η σάρπιγγα νόμιζε πως μας έβιαζε. Μα εμείς βιαζόμαστε περισσότερο από δάφτη, από μονάχοι μας να φτάσουμε. Μέχρι που φτάσαμε. Και τότε ο λοχαγός διέταξε «Διατάξεις μάχης». Και από τότε προχωρούσαμε ομάδες 13-13 και αραιωμένοι όσο παίρνει. Δεν ήξερε κανείς τι θα συναντήσει απ' εδώ και μπρος. Κρατάγαμε την αναπνοή μας που λέει ο λόγος. Μα ο Τρομπλονάκιας δεν είχε το Θεό του.
κάθε τόσο μας ξάφνιαζε, βάζοντας αγριοφωνάρες, μελιτζάνες, πατάτες, κολοκυθάκια, σέλινο και μαϊντανό, τι ωραία ζαρζαβατικά. Του φωνάζαμε εμείς να σκάσει, μη μας ακούσουν. Κι αυτός χασκογέλαγε και φώναζε. Άντε ρε, δεν πάνε να μας ακούσουν. Εγώ κάθε μέρα τέτοια ώρα έτσι φώναζα στα πετράλωνα. Το έχω συνήθειο, πώς το λένε. Και ξανάρχιζε, μελιτζάνες, πατάτες, κολοκυθάκια, σέλινο και μαγιανό. Και εμείς το συνηθίσαμε και γελάγαμε. Μα παραλίγο εκείνη την ημέρα να μας βγουνε ξινά τα γέλια. Κάτσαμε να ξεκουραστούμε. Καθαρίζαμε τα ντουφέκια μας. Την άλλη μέρα θα πιάναμε μάχη. Ήταν εκεί μια λαγκαδιά. Ο Τρομπλονάκιας πήγε να πιει νερό και βρήκε μια δάφνη. Δάφνη που βάζουμε στο στιφάδο. Έφερε μια ολόκληρη κλάρα και έλεγε «Έρε και να την είχα στα πετράλωνα, λεφτά που θα βγαζα». Κεφάλι και πάλι φώναζε διαλαγητά. «Δάφνη, ωραία δάφνη, για το στιφάδο σας δάφνη». Εκείνη την ώρα φέρανε κάτι αιχμαλώτους από το μέτωπο. Καθώς περνούσανε, ο Τρομπλονάκιας έτσι του είχε. Έδινε σε κάθε αιχμάλωτο ένα χρονάρι δάφνη. Και αυτοί λέγανε παίρνοντάς το «Γράτσια, γράτσια». Κι άλλοι μυρίζανε τη δάφνη και άλλοι τη βάζανε στο πέτο. Εμείς γελάσαμε με τα ακαμώματα του Τρομπλονάκια. Μα ο λογαγός που τα είδε αυτά θύμωσε. Άρπαξε τη δάφνη και την πέταξε μακριά και φώναξε. «Είναι ντροπή, είναι έσχος». Δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε γιατί τάχα είναι έσχος και ντροπή να μοιράζει κανείς δάφνη στους αιχμαλώτους. Τρομπλονάκια δεν ήταν το όνομά του. Εμείς του το βγάλαμε, παρατσούκλι. Γιατί είχε ένα ντουφέκι μάρκα Λεμπέλ που γίνηκε στα 1800 τόσο. Αυτό το ντουφέκι, άμα το έβαζες ένα χωνί σιδερένιο στην μπούκα, γινότανε τρομπλόν, δηλαδή μπορούσε να πετά με την ίδια τη σφαίρα του, μια οπλοβομβίδα που λέμε, 150 μέτρα αν την βάζαμε στο χωνί. Αυτό το τρομπλόν είχε, γι' αυτό και τον βγάλαμε έτσι, τρομπλονάκια. Το όνομά του ήτανε Γιώργης Αφεντάκης. Έτσι όμως που άρχισα, αντί να πω το δικό μου βίο και πολιτεία, γράφω την ιστορία του Μανάβη Τρομπλονάκια. Μια μέρα πιάσαμε μάχη σε μια λαγκαδιά. Στο ένα της μέρος ήταν οι εχθροί και στο άλλο εμείς. Ένας εχθρός, ένα παιδί που το είδαμε ύστερα 20 χρονών, φαίνεται δεν πρόλαβε, καθώς εμείς ερχόμαστε σαν σύφουνες, να περάσει στο άλλο μέρος όπως οι άλλοι δικοί του, γιατί ήταν τραυματισμένος και έμεινε στη μέση της λαγκαδιάς. Ρίγναμε εμείς, ρίγναν οι εχθροί και στη μέση της λαγκαδιάς ο πληγωμένος εχθρός ολοδογούσε και φώναζε «Μάμα μία, μάμα μία». Σε μια στιγμή που έπαθε το προπολιβόλο εμπλοκή και κοίταγα να το φτιάξω, να ρυθμίσω καλύτερα τα αέρια που λέμε, με ρωτάει ο Τρομπλονάκιας. «Τον ακούς?» «Τον ακούω», του λέω. «Τι θα πει μάμα μία που φωνάζει?» «Τη μαμά του, τη μάνα του φωνάζει». «Κρίμα είναι», μου λέει, «θα ξεματώσει, θα πεθάνει». Ύστερα φωνάζει για να τον ακούσουν όλοι. «Παιδιά, βαράτε όλοι μαζί να τους βουλώσετε, να φέρω τον τραυματία. Είναι κρίμα». Και πριν προλάβουμε να πούμε τίποτα, σαλτάρει κατά τη γραμματιά. Τον παλαβό. Βλέπαμε τις σφαίρες από απέναντι να κεντρούν το χιόνι κοντά του. Αρχίσαμε να ρίχνουμε και εμείς όλοι μαζί. Δεν κοιτάγαμε πια τον Τρομπλονάκια. Τον είχαμε ξεγράψει. Μα είπαμε μήπως το γλιτώσουμε τον τρελό. Γιατί ήταν παιδί καλής καρδιάς. Το οπλοπολιβόλο μας κόντευε να ανάψει από τις τρυπές. Τα ντουφέκια το ίδιο. Το είπε και το έκανε όμως το θεριό. Μέσα στη βροχή από τις σφαίρες τον έφερε στην πλάτη επάνω, σε εμάς τον πληγωμένο. Έναν Ιταλό, ένα παιδί που σας είπα 20 χρονών, τον άφησε απαλά στο χιόνι. Γονάτισε και με τον ατομικό του πάλι επίδεσμο
έδεσε σφιχτά το πόδι του εχθρού που είχε μια σφαίρα κατά μεσή στο γόνατο. Μα το παιδί πονούσε και φώναζε και βογκούσε. Τότε γυρίζει κατά μάσο τρομπλανάκιας και μας λέει με παράπονο: «Βρε παιδιά, βρε να μην ξέρω μια λέξη από τη γλώσσα του να του πω ένα αστείο να γελάσει». Κι ύστερα λέει πάλι: «Α, το βρήκα, να το δεις που θα γελάσει». Και ουρλιάζει γονατισμένος καθώς ήταν πάνω του: «Μελιτζάνες, πατάτες, κολοκυθάκια, σέλινο και μαϊντανό, τι ωραία ροζακιά». Ο πληγωμένος τον κοίταξε παραξενεμένος και χαμογέλασε με απορία. Πήγε να χαμογελάσει ευχαριστημένος και τρομπλονάκια. Μα δεν πρόλαβε. Ήρθε από απέναντι μια σφαίρα και χτύπησε τον τρομπλονάκια κατάστηθα, κατάκαρδα. Και έπεσε πάνω στον πληγωμένο Ιταλό. Και το αίμα του, το αίμα της καρδιάς του, έπεφτε σαν βρύση πάνω στον επίδεσμο στο γόνατό του. Κιδάξε, ψύχησε. Τι είναι η ζωή του ανθρώπου. Ο πόλεμος δεν έχει μόνο φρίκη, είχε και τέτοιες καταλυτικές ανθρώπινες στιγμές, γιατί σε ένα θέμα που λέγαμε μας στηρίξαν σε μια σημαία και μας ονόμασαν έθνος, πήραν μια ξεφορλόνη και χάραξαν τα σύνορά μας και μας ονόμασαν χώρες και λαούς. Και εμείς εθνώς που έχουμε μόνο το σήμα της καρδιάς μας, την ανθρωπιά μας. Η κορυφαία πτυχή της λογοτεχνικής παρουσίας του Τίτου 9 είναι η ποιησή του. Τα πρώτα του κιόλας νιανικά συγκριτήματα καλωσορίστηκαν εγκομιαστικά. Χαρακτηριστική είναι η υποδοχή της πρώτης σου της νιανικής του ποιητικής συλλογής από τον αυστηρό συνήθως Πέτρο Ήμπιο. Η στίχη του, έγραψε ο Πέτρος ο Ήμπιος, διαπνέονται από αίσθημα λεπτό. Και προσθέτει, παρουσιάζει την έμπνευση κλεισμένη σε ομαλούς και εύρυθμους στίχους γεμάτους μουσικότητα